Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε άλλη μία λέξη εκφραστική ανάγνωση εν μέσω κορονοϊού 2020. Σήμερα θα διαβάσουμε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το Χριστόψωμα. Μεταξύ των πολλών δημοδών τύπων, του οποίου θα έχω να εκμεταλλευθώ το διηγηματογράφοι μα, διαπρεπεί κατέχει θέση η κακή πενθερά ως και η κακή μητριά. Περί μητριάς άλλοτε θα αποπειραθώ να διαλάβω την άπρος επικοδόμηση των αναγνωστών μου. Περί μιας κακής πενθεράς σήμερον ο λόγος. «Ης τι η νέα διαλεχτή, ούτως ονομάζεται, θυγάτηρ του Κασανδρέως, Μπάρμπα Μανώλη, μεταναστεύσεντος κατά την ελληνική επανάσταση εις μίαν των νήσων του Αιγαίου, εις τι έπτεν ανίτος στήρα και άτεκνος. Είχ Έκτοτε δυσμετεύει στα λουτρά της έδιψου, πεντάκες της έδωκα να πει διάφορα τελεσιουργά βότανα, εις μάτιν, η γη έμενε ένα Δύο ή τρεις γύφτισε της έδωκα να φορέσει περιε από τα θαυματουργά περί τας μασχάλας, υπούσε αυτή ότι τούτο ήταν το μόνο μέσον όπως γεννήσει και μάλιστα ιών. Τέλος, καλόγερος της Σιναήτης, τη εδόρισεν υγιασμένων κομβολόγιων, υπούν αυτή να το βαπτίζει και να πίνει το είδωρον τα πάντα μάταια. Επιτέλους, με την απελπισία ανήλθε και η ανάπαυση στις συνειδήσεως και δεν ενόμιζε να ε αυτήν ένοχον. Το αυτό όμως δεν εφρώνει και η γραία καντάκια η πενθερά τη, ή της, της επέριπτενη στην νύμφιν αυτή στο σφάλμα της μη αποκτήσεως εγγόνου δια το γύρας της. είναι αληθές ότι ο σύζυγος της διαλεχτής ήταν το μόνον τέκνον της γραίας ταύτης και ούτω δεν συνεμερίζεται την πρόληψη της μητρό του εναντίον της συμβίας αυτού. Αν δεν το εγένα η σύζυγός του, η γενεά εχάνετο. Περίεργον δε ότι η πας Έλλην της εποχής μας η τον θεωρεί χρέο και υπερτά την ανάγκη την διαιώνιση του γένους του. Εκάστοτε, ο Σάκης ο ιός της επέστρεφεν εκ του ταξιδίου του, διότι είχε βρατσέραν και είτο τολμηρότατος εις την ακτοπλοΐαν, η γραία καντάκιανα ήρθε το εις αυτού τον οδήγη στον οικίσκον τη, τον εδιάβαζε, τον εκατήχη, το έβαζε μαναφούκια και ούτε τον προέπεμε παρά τη γυναική αυτού. Και δεν έλεγε μόνο τα ελαττώματά τη, αλλά τα αυγά της. Δεν είναι το μόνο μαρμάρα, του τέστ στήρα, η νύμφη τη, τούτο δεν ήρκει, αλλά το άπαστρι, απασάλωτη, ξετσίποτη κτλ. Όλα τα είχε Πίσα, η δίξα, η άκληρη. Ο καπετάν Καντάκη, σφλωμωμένο, θαλασσοπνιγμένο, τα οίκουε όλα αυτά, η φαντασία του εφούσκονε, εξερχόμενο ή τα συνήντα του συναδέλφου του ναυτικού, ήρχεζαν τα καλωσόρισε, καλώσα σίβρα, έπινε νεπτά η τα συνηντα του συναδελφου του ναυτικου ηρχεζαν τα καλωσόρισες, σα σιβρα επινε 7 η οκτωρομια και με τριπλή σκοτωδίνη, την εκ τη θαλάσση, την εκ τη γυναικεία διαβολή και την εκ των ποτών, ησύχια το οίκαδε και βάρβαρε σκηνέ συνέβαιναν τότε μεταξύ αυτού και τη συζύγου του. Ούτως είχαν τα πράγματα μέχρι τις παραμονής των Χριστουγέννων του έτους 1860. Ο καπεντάν Κατάκης, προπέντε ημερών, είχε πλέψει με την βρατσέρα του εις την απέναντι νήσο με φορτίον αμνών και ερήφων και ήλπιζε ότι θα εόρταζε τα Χριστούγεννα εις την οικία του. Αλλά των τον λογαριασμό τον έκαμνεν άνευ του ξενοδόχου, δηλαδή άνευ του φορά, ώστις της ευνηδίως και έκλεισεν όλα τα πλοία εις τους όρμους όπου ευρέθησαν. Είπαμε όμω ότι ο καπετάν Καντάκη ήταν το τολμηρό περί την ακτοπλοεία. Περί την τη παραμονή των Χριστουγέννων, ο άνεμο αμετριάστη ο λίγων, αλλούχοι τον εξοκολούθη να πνέει. Το μεσονύκτιον πάλι με δυνάμωσε. Την ει ναυτική αντιαγορά εστιχημάτιζαν ότι αφού κατέπεσε ο βορρά, ο καπετάν Καντάκη θα έφτανε περί το μεσονύκτιον. Η σύζυγό του όμω δεν ήταν εκεί να του ακούσει και δεν τον επερίμενε αυτή δέχθη μόνον περί την εσπέραν την επίσκεψη της πενθεράς της, ασυνήθως φιλόφροδος και διώσει ή της, τη τι ευχήθη το απαραίτητο καλοδέξιμο και διαχυλιοστήν φοράν το στερεότυπο με έναν καλό γιο. Και ού μόνον τούτο, αλλά τη προσέφερε και εν Χριστόψωμο. «Το ζήμωσα μοναχή μου», είπε η Θεία «με για να το φας». «Θα το φυλάξω στα φώτα, διαναγιαστεί», παρατήρησε την ύμφη. «Όχι, όχι», είπε με τα λοκό του σπουδή η Το δικό τη φυλάει η καθεμιά νοικοκυρά δια τα φώτα. Το πεσχέσει, τρώγεται. Καλά, απήντησε η η διαλεχτή. Του λόγου σου ξέρει καλύτερα. Η διαλεχτή το αγαθοτά τη ψυχή νέα. Ουδέποτε η δύνατο να φανταστεί ή να υποπτεύσει κακόντι. Πώ το έπαθε η πεθερά μου και μου έφερε χριστόψωμο μου, είπε μόνον καθε αυτήν και αφού απήλθεν η Εκλείσθη στην οικία τη και κοιμήθη μετά την ω δεκαετού παιδί και γειτονοπούλα ή τη τι έκαμνε συντροφή αν ο έλειπε ο σύζυγό τη. Η διαλεχτή κοιμήθη πολύ ανωρί, διότι σκοπό είχε να υπάγει στην εκκλησία περί το μεσονύκτιο. Ο ναό του Αγίου Νικολάου μόλι απήχε πεντή κοντά βήματα από τη οικία τη. Περί το μεσονύκτιο είναι σήμερα παρατεταμένου οικόδονε. Η διαλεχτή γέρθη, ενεδύθηκε απήλθενη στην εκκλησία. Η παρακυμωμένη αυτή κόρη το συμπεφωνημένον ότι μόνον μέχρι ου ο όρθρο θα έμενε με ταυτή, όταν αφυπνίσασα αυτήν την οδήγησε πλησίων των αδελφών τη. Εδίω οικίε εχωρίζοντο διατύχου κοινού. Η διαλεχτή ανήλθενη στον γυναικονίδι του ναού, αλλά μόλι παρήλθενη μίσια ώρα και γινή τη πτωχή και χολή δυστυχή, ή τη υπηρέτη ω νεοκόρο τη Εκκλησία, ελθούσα τη λέγη στο ου, δώσε μου το κλειδί, ήλθε ο άντρα σου. Ο άντρα μου, ανεφώνησε η διαλεχτή έκπληκτο και αντί να δώσει το κλειδί, έσπευσε να καταβεί η ιδέα. Ελθούσε στην κλίμακα της οικία, βλέπει τον σύζυγό τη κατάβρεκτον, αποστάζοντα είδωρ και αφρόν. Είμαι μισοπνιγμένο, είπε μορμορίζον ούτω, αλλά δεν είναι τίποτε. Αντί να το ρίξω έξω, το καθίσαμε στα ριχά. Πέσατε έξω, ανέκαρα η διαλεχτή. Όχι, δεν είναι σου λέγω τίποτα. Βρατσέρα είναι σίγουρη, με δύο άγκουρα σαραγμένη και καθισμένη. Θέλει να ανάψω φωτιά. Άναψε, και δώσε μου να αλλάξω. Η διαλεκτή εξήγαγε εκ του κυβωτίου ενδύματα δια των σύζυγών τη και ήναψε πήρα. Θέλει κανένα ζεστό. Δε μου φέλει εμένα το ζεστό, είπε ο καπετάν Καντάκη. Κρασί να βγάλει. Η διαλεκτή εξήγαγε εκ του βαρελίου ίνων. Πώ δεν εφρόντισε να μαγειρεύσει τίποτε, είπε γονγκίζο ο, ο ναυτικό. Δεν σε περίμενα απόψε, απήντησε με τα Κρέασε Θέλει να σου ψήσω όλα. «Πάλε στα κάρβουνα και πήγαινε εσύ στην εκκλησιά σου, είπε ο καπετάν Καντάκη. Θα έλθω κι εγώ σε λίγο. Η διαλεχτή έθεσε το κρέα επί τη ανθρακιά, ή τη σε σχηματίστη ήδη, και ετοιμάζεται να υπακούσει στην διαταγή του συζύγου τη, ή τη ή το και η δική τη επιθυμία, διότι ήθελε να κοινωνήσει. Σημειωτέων ότι την φράση πηγαίνε εσύ στην εκκλησιά σου, έβαψε ο Καντάκη διαστριφνή χρειά. Η μάνα μου δεν θα το βέβαια τι ήλθα, παρατήρησε άφθη ο Καντάκη. Εκείνη είναι στην ενορία τη, απέντησε η διαλεχτή. Θέλει να τη παραγγείλω. Παράγγειλέ της να έλθει το πρωί. Η διαλεχτή εξήλθε. Ο Καντάκη την ανακάλεσε νεύνη. Μα τώρα είναι τρόπο να πα εσύ στην εκκλησιά και να με αφήσει μόνον. Να μεταλάβω και έρχομαι, απήντησε η γυνή. Ο Καντάκη δεν ετόλμησε να αντίπητη, διότι η απάντηση θα είτο βλασφημία. ήταν βλασφημία. Ο τον όμω την βλασφημία ενδιαθέτω την επρόσφερε. Η διαλεχτή εφρόντισε να στείλει αγγελιοφόρων προ την Πενθεράντη σε ένα δωδεκαετή πέδα τη αυτή εκείνη γειτονική οικογένεια, η κάτι ρεκιμήθεια θεσπέρα πλησίων τη και, και επέστρεψε ει τον ναό. Ο Καντάκη, ω τη επίνα τρομερά, σε να καταβροχθίζει την πριζόλα. Καθήμενος ο κλαδόν παρά την αιστεία, ευαρύνετο να σηκωθεί και ανοίξει το αρμάρι για να λάβει άρτον, αλλά αριστερόθαν αυτού υπεράνω τη αιστεία επιμικρού ανιδόματο, ευρίσκεται το χριστόψωμον εκείνο το δώρο της μητρός του προς την ύμφυν αυτής. Το έφθασε και το έφαγεν ολόκληρον σχεδόν μετά του οπτού κρέατος. Πέρι την αυγή, η διαλεχτή επέστρεψαν εκ του ναού, αλλά έβρε την πενθεράν της περιβάλλουσαν δια της ολένης το μέτωπον του ιού αυτής και γοερός θρυνούσαν. Ελθούσα αύτη προολίγων στιγμών τον έβρεκο καλωμένων και άπνουν, επάρασα τους οφθαλμούς παρετήρησε την απουσία του Χριστοψώμου από τους ανιδώματος της αιστείας και αμέσως ενόησε τα πάντα. Ο Καντάκης έφαγε το φαρμακομένο Χριστόψωμα, το οποίο η Γραία Στρίγλα είχε παρασκευάσει για την ύμφη τη. Οι ατρία επιστήμονες δεν υπήρχαν εν τη μικρά νήσο. Ο μία νεκροψία ενεργήθη. Ενομίστη ότι ο θάνατος προήλθε εκ παγώματος συνεπία του ναυαγίου. Μόνο η Γραία Καντάκια να ήξευρε το αίτιον του θανάτου. Σημειωτέων ότι η Ιδρέα συναισθανθήσα και αυτή το έγκλημά τη δεν εμέμφθη την ύμφη τη, αλλά τον την υπερίσπισε κατά τη κακολογία άλλων. Εάν έζησε και άλλα κατόπιν Χριστούγεννα, η άστοργος πενθερά και ακουσία πεδοκτόνο, δεν θα ήταν βεβαίω πολύ ευτυχή στο γύρα τη. Καλό βράδυ.